σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού, πέμπτη αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League και οι Headhunters αντιμετωπίζουν τους Banners. Από τη μία, οι Headhunters οι οποίοι αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, μετρούν 4 σίτες στις 4 αγωνιστικές, τις οποίες έχουν δώσει σε αυτό το ξεκίνημα τους την Development 2 του μπασκετάκι. Από την άλλη, οι Banners προέρχονται από ένα σερί 2 νικών, μετρούν 3 συνολικά μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα και έχουν μόλις μία ήττα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την άστοχη προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Τώρα οι γηπεδούχοι είναι στην επίθεσή τους. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, το οποίο δεν βρίσκει αποτέλεσμα. Παραμένει το 0-0. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Από τη μία, για τους γηπεδούχους έχουμε τον Κάβουρα, τον Καφιλιέρη, τον Κούκο, τον Ρούσα και τον Ταχτίδη. Ενώ θα ανοίξουν και το σκόρ οι κίτρινοι για το 0-2. Από την άλλη, για τους μπάνερς ξεκινούν Σασάνης, ο Λίζος, Βασίλης Ροντογιάννης, Γιώργος Ροντογιάννης και Τσαχάκης στην πρώτη πεντάδα. Πολύ καλή άμυνα από τον Πολίζο, ο οποίος φεύγει και στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν θα το προλάβει κανένας και με το δεξί lay-up θα γράψει το 0-4. Μεταλλεύει για την ταχύτητά του. Πέτυχε το δεύτερο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Και έρχονται τώρα στην επίθεση. Κατσιλιέρης από κοντά, θα κοπεί, φύνει έξω, είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Θα γίνει έτσι το λάθος, παραμένουν στο 0 οι γηπεδούχοι. Πολίζος, πήρε ο Ροντογιάννης, άφησε έξω. Σασάνης κάνει μια ωραία ατομική προσπάθεια για το 0-6. Δυναμικό ξεκίνημα των κίτρινων, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα σέρι σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Πάλι μπαλά στα χέρια του Κατσιλιέρη. Προσπαθεί να γυρίσει το σώμα του, βλέπει τις επιλογές. Μπαλά στο πλάι στον Ρούσα. Φύγει έξω. Ένα σούτ για δύο πόντους ήταν από τον Κούπο. Δεν βρήκε στόχο. Παραμένει έτσι το 0-6. Σασάνης, μπαλά στο πλάι. Τσαχάκης για δύο, δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Αλλά θα γίνει το λάθος από τους γηπεδούχους. Παραμένει στην επίθεση κίτρινο-μαυρή. Τσαχάκης βλέπει τις επιλογές του, δεν θα περάσει πάσοτε για τον Ροντογιάννη. Κατσιλιέρης τώρα θα περάσει στο κέντρο. Μπαλά στο πλάι στον Ρούσα. Κάβουρας. Ταχτσίδης αυτή στον Κατσιλιέρη, έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και από εκεί μπορεί να κάνει τη ζημιά για το 2-6. Πρώτο καλάθι αυτό για τους γηπεδούχους, μπορεί να άνοιξαν λίγο αλλά τελικά βρήκαν το δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Μπαλά έφτασε στον Σασάνη, σηκώνεται για 2, το βάζει 2-8. Ρούσας. Πάει προς τα μέσα, βρήκε κάποια μέτρα διαθέσιμα. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Έχει κερδίσει όμως το φαουλ που θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Αστοχή η πρώτη. Και την δεύτερη ο Ρούσας. Ο Τσαχάκης είναι εκεί για να μαζέψει το rebound.
Και ο Πολύζος τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Στα αριστερά ο Πολύζος κρατάει. Ωραία, θα περάσει η πάσα του για τον Σασάνη από δύσκολη θέση. Δεν ήταν και τόσο άσχημη η επιλογή, αλλά ήταν αρκετά δύσκολο να πετύχει το καλάθι από εκείνο το σημείο ο Σασάνης. Δεν αλλάζει το σκορ. Κατσιλιερής. Είδε το κόψιμο, δεν μπορούσε όμως να τροφοδοτήσει τον Ρούσα. Έτσι έγινε ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των Headhunters. Ρίζος ανέβασε ταχύτητα, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ για το 2-10. Συνεχίζουν δυναμικά οι μπάνερς. Αποκτούν ένα προβάδισμα αυτό που είναι τώρα. Μπορεί να τους φέρει και στο σημείο 9. Ο Πολύζος ανεστοχής και στη συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει για το 2-11. Και να πάει προς τα μέσα ο Καβουράς. Είχε αρκετές κίτρινες φάνελες γύρω του. Δυσκολεύτηκε στο τελείωμα και τώρα ο Ροντογιάννης για τους μπάνες. 3-2 αριθμητικό πλεονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. Θα προτείνει να τελειώσει μόνος του φάση ο Βασίλης Ροντογιάννης. Και πολύ καλό θα κάνει να γράψει το 2-13. Οι μπάνες είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές σε αυτά τα σχεδόν 5 λεπτά που έχουμε παίξει εδώ στον Σπαρτακό. Μόλις 2 πόντους έχουν καταφέρει να βρουν οι γηπεδούχοι. Δεν θα σπάσει τώρα την αστοχία ο Ταχτσίδης. Ο Λίζος αυτή στο πλάι, μπάλα κατέληξε στον Τσαχάκη. Και πάλι ο Λίζος σηκώνεται για 2. Μάχες για το rebound, διεκδικεί και κερδίζει ο Σασάνης. Νέα 14 επίθεση. Πολύζος θα το πάρει ξανά, θα το βάλει για το 2-15. Ο Πολύζος ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από την πλευρά των banners και αναγκαίωσε οι headhunters να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση με τους γηπεδούχους έχουν τώρα την κατοχή. 2-15 δείχνει το σκορ σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Όχι, στα πρώτα 6 λεπτά, με συγχωρείτε, που έχουμε παίξει στο παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να είναι εκείνοι που κυριαρχούν μέχρι στιγμής. Ένα που πάρει ένα πολύ καλό προβάδισμα με διψήφια και όλας διαφορά. Νίνης τώρα φύνει στο πλάι. Τυροπολίζος. Το σπάει από τα δεξιά, έχει βρεθεί στο έδαφος ο Ταχτσίδης, αυτός έχει κάνει το φάουλ όμως. Είναι αμυντικό, είναι και το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Είναι στην περιφέρεια, άφησε στον Τσαχάκη. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Ροντογιάννης, επιλέγει να εκτελέσει. Ο Τσαχάκης δεν θα βρει στόχο. Ταχτσίδης. Πήρε ο Κατσιλιέρης. 2 λεπτά ακόμα για την εκτέλεση. Ταχτσίδη στα 2. Αφήσε έξω. Δεν έχουν δει το ρολόι Headhunters. Έμεινε έτσι μπάλα στα χέρια. Προτού να προλάβουν να εκτελέσουν. Παραμένουν έτσι καθυλωμένοι στους 2 πόντους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν βρίσκουν εύκολα λύσεις επιθετικά. Το αποδεικνύει αυτό και το σκορ. Νίνης αφήνει στον Πολύζο. Είδα απέναντι τον Τσαχάκη εκείνος. Τρίποντο, αστόχο, ο Λίτζος. Επιμένουν οι κυτρινόμαυροι. Νίνης θα το πάρει από την κορυφή και θα το βάλει κιόλας, εκτελεί για το 2-18. Το πρώτο δικό του εύστοχο, ο μακριά, που ανεβάζει την διαφορά στους 16. Θα περάσει πάσα, πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Πολύζο που θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά τους μπάνερς. Βρήκε την πάσα αλλά τα χάλασε εκεί στο τελείωμα ο Γιώργος Ροντογιάννης και έγινε και το φαουλ στην συνέχεια. Yes.
επιλογές ο Κάβουρας. Ρούσας θέλει να πάει προς τα μέσα, βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο. Εκμεταλλεύτηκε την προσπάθειά του για το δεύτερο καλάθι των γηπεδουχών. 4-18. Γύρισε ωραία ο Ροτογιάννης, δεν ήταν εξίσου καλή η εκτέλεσή του, θα το πάρει ξανά όμως, επέμεινε και δικαιώθηκε. 4-20. Ένα και 20 ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Κάβουρας έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη, μπάλα κατέληξε στη μένη στα χέρια του Νίνη, έχασε εκείνος. Κρατούν οι γηπεδούχοι. Δεν έχει ανανεωθεί όμως το ρολόι, δεν το είχε αντιληφθεί αυτό ο Ρούσας, καθώς δεν είχε βρει στεφάνι μπάλα. Συνέχεια με Βολίζο. Τσαχακής, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα, βρήκε σίδερο. Κόνστας τώρα για τους γηπεδούχους, πέρασε η πάσα του. Λαϊμπάρα πέρασε και από τα χέρια του Ρούσα. Ποιος έκανε το κόψιμο, δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον συμπαίκτη του. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα τώρα στην περίοδο. Ξε ακόμα ένα τρίποντο Νίνης, αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι η ίδια η κατάληξη όπως νωρίτερα. Σαχάκης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-22. Μια επίθεση, τελευταία 20 δευτερόλεπτων για τους Headhunters. Αργά, αργά κατεβάζουν οι γηπεδούχοι με τον Κόνστα. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα, έχασε από τον Πολίζο, 2-1, προλαβαίνει το χρονόμετρο, δεν εκτέλει σωστά και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 4-22. Άρχισε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο πίσω του Σπάρτακου με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με αυτό το ευρύ 4-22. Μόλις 4 πόντους κατάφεραν να πετύχουν σε 10 λεπτά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Banners, οι οποίοι από τη μεριά τους έχουν πάρει ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα. Στη γραμμή τώρα ο Κόνστας, ο οποίος θα ευστοχίσει στην πρώτη. Πολίζος, ο Σιθάνισταν, με συγχωρείτε. Τώρα η μπάλα έφτασε στον Ντάουντι, γυρίζει με το δεξί. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 6. 24. Κατσιλιέρης. Μπάλα πήγε στα αριστερά. Υπάρχει νέο φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Κούκος είναι αυτός που θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή για τις δύο δικές του προσπάθειες. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, θα την χάσει. Αλλάζει έτσι το 6-24, έπαιξαν γρήγορα οι κίτρινοι. Νίνης πήρε σε δεύτερο χρόνο. Ντάουντι γυρίζει και πάλι ο ίδιος για το 6-26. Μπαίνει ζεστά και αυτό στο μάτς. Αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του ο Νίνης εδώ. Θα κάνει το φάουλ πάνω στον Κούκο. Και συνέχεια τώρα με τους γηπεδούχους. Λειτουργεί και εκεί η ραχεία. Γιατί έκανε το λάθος ο Κόνστας, η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ένα τρίποδο τώρα από τον Διάντιο, θα το βάλει για το 6-29.
έχουν πάρει φόρα οι κυτρινόμαυροι και δεν σταματούν. 7-29, με συγχωρείτε. Όχι 6. Και αυτή η άμυνα. Νινής. Νταουντή. Θα τελειώσει και αυτή την φάση με επιτυχία. 7-31. Νταουντή έχει περάσει το μάτς και πάει να γίνει ο μπελάς για την άμυνα των Headhunters. Δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο εύστοχο δικό του. Η τρίτη αυτή δική του προσπάθεια στο παιχνίδι. Από την άλλη εδώ έπιασα στον ύπνο την άμυνα των κυτρινών μαυρών γηπεδούχοι. Και με το καλάθι του Κάβουρα μειώνουν σε 9-31. Έχουν ακόμα ωστόσο δουλειά να κάνουν αν θέλουν να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση. Μια καλή άμυνα εδώ από τους γηπεδούχους, θα κερδίσουν και την κατοχή. Στην επίθεση λοιπόν τώρα οι Headhunters. Κόνστας πάει προς τα μέσα, πέταξε κάπως άτσα, αλλά την μπάλα δεν υπήρξε και κάποιο σφύριγμα. Σασάνης κουβαλάει, ωραία, θα περάσει την πάσα τρομερή, δεν θα την κάνει ασίστ όμως στην συνέχεια ο Σπύρος Ροδογιάννης. Ένα από τα highlight του μάτς αυτό, ο τρόπος με τον οποίο τρύπησε την άμυνα η πάσα του Σασάνη. Παρέμεινε το 9-31. Καβουράς. Ταξίδης αλλάζει κατεύθυνση, ψάχνει την πάσα έξω, ο Κόνστας θα πάρει, θα εκτελέσει για τρεις, κοντό το σούτ, μάζεψε ο Νίνης στο rebound και ο ίδιος θα αναλάβει να κατεβάσει. Αλλά έφτασε στο πλάι, Νταούντι με πλάτη, Κατσιλιέρη είναι πάνω του, θα γυρίσει ο Νταούντι αυτή τη φορά στο χ, εδώ λέει μια είδηση. Σασάνης δίνει ύψος, δεν θα καταλήξει μέσα η μπαλά. Είναι ευκαιρία όμως για τους κυτρινόμαυρους και αυτό θα φέρει αποτέλεσμα από τον Σπύρο Ροντογιάννη για το 9-33. Όλο και ανεβαίνει η διαφορά. Κυριαρχία των Banners καλά κρατεί. Ταξίδης πιέζει τα ασφυκτικά. Γιονίνης τώρα πάνω του. Προσπαθεί να γυρίσει ο Κούκος. Εκτέλεσε όχι καλά. Μαζέψε ο Ροντογιάννης. Άφησε στο πλάι, Νίνης ύψωσε, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και ο Διάδιος. Μπάλα πέρασε εκτός και έχουμε και διακοπή για το time out των Headhunters. Επιστροφή μετά το time out, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Στο 9-23 βρίσκεται αυτή την στιγμή το σκορ. Έφτασε εκεί ο Ρούσας, έφτασαν στην άλλη πλευρά κυτρινόμαυρη. Ο Γιώργιος όμως χάλασε στο τελείωμα και τώρα θέλουν να τρέξουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Κάβουρας είναι απέναντι. Κόνστας. Ένα τρίποντο υποπίεση θα το βάλει όμως ο Ρούσας. Δύσκολο μακρινό σουτ εδώ, αλλά και εύστοχο από τον παίχτη των Headhunters. Δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο δικό τους εύστοχο από μακριά. Σηκώθηκε για δύο τώρα και ευστόχησε. Ο Διάντζιος απάντησε με ένα δίποντο. 12-35, 4-10 πριν να πάμε στην ανάπαυλα. Έχουν πατήσει την πλαϊνή γραμμή οι γηπεδούχοι, ο Κόνστας συγκεκριμένα. Γι' αυτό η μπαλά είναι για τους Banners. Σασάνης. Κρατάει, βλέπει τις κινήσεις, είναι στα δεξιά. Έπαιξε με τον Ροντογιάννη, ωραία, θα βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Σασάνης, τον τροφοδότης όπως έβρεπε ο Ροντογιάννης για το 12-37. Έχουν βγάλει κάποιες πολύ ωραίες συνεργασίες απόψε οι Banners, είναι ορεξάτη, έχουν κέφι και αυτό βγαίνει και στο παρκέ. 12-37 πλέον το σκορ, έχουν ξεφύγει για τα καλά πλέον οι φιλοξενούμενοι. Εδώ μια προσωπική ενέργεια από τον Ταχτίδη για το 14-37. Για ποιος. Έχουμε
10 δευτερόλεπτα. Σετ Χάντερς τώρα στην επίθεση, Ρούσας με ρίσκο η πάσα του δεν θα περάσει. Σασάνης είδε την κίνηση του Τζιάτζιου. Αυτός με σκαστή πάσα βρήκε τον Σασάνη και θα πάει αυτός στην γραμμή για δύο βολές. Αστοχή η πρώτη. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή με το 14-38. Ο Κατσιλιέρης στο εντωμεταξύ επέστρεψε για λογαριασμό των γηπεδούχων. Ο Ταχτίδης έκανε στον πάγκο για να πάρει και δύο ανάσες. Με εξάδα είναι σήμερα. Έχουν κατέβει οι γηπεδούχοι. Έχουν διαθέσει μόλις μια αλλαγή. Και όπως μας είπε και νωρίτερα στην συνέντευξη του Ρούσας, και αυτός είναι τραυματίας σήμερα, οπότε δεν μπορεί να προσφέρει στο 100%. Σασάνης 2,5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Διάτζιος τιμένος εκτελεί για τρεις, το βάλε. 14-41. Κοντεύουν τους 50 πόντους στο ημίχρονο οι Banners. Πάρα πολύ καλά τα έχουν πάει επιθετικά σήμερα. Όπως και αμυντικά έχει γίνει καλή δουλειά. Ο Κατσιλιέρης τώρα θα πάρει το φάουλ από τον Νταουντί. Για προς τα μέσα θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ ο παίκτης των Headhunters, ο Κόνστας. Αυτός είναι που θα μπορέσει να φέρει τώρα το έμεσο τρίποντο. Θα στοχίσει ωστόσο στην βολή, παραμένει το 16-41. Γιατζίος. Μελέφεση στον Νίνη και από εκεί στον Σασάνη. Ντάουντι από κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μάτυψε ο Ρούσας, προσπαθεί να ξεφύγει, παίρνει το φάουλ τελικά από τον Νίνη. Είναι και το πέμπτο επίσης, γι' αυτό έχουμε βολές από ομαδικά. Σε 15-28 δίποντα μέχρι στιγμής έχουν οι Banners, από την άλλη 5-12 τρίποντα και 1-4 τρίποντα οι Headhunters. 3 τρίποντα έχουν πετύχει οι κιτρινόμαυροι, 3-6. Από την άλλη κυριαρχούν και στις assist. 11 έχουν οι Banners, 3 οι Headhunters. Ο Ντογιάννης αφήνει στον Πολίζο, ο οποίος έχει επιστρέψει. Λίζος αποφασίζει να εκτελέσει. Σασάνης προσπαθεί να κρατήσει την παλέντος ορίων. Τα κατάφερα, αλλά βρήκε για αντίπαλο. Κατσιλιέρης έχει σταματήσει την τρίπλα του. Πήρε ο Καβουράς. Και τώρα Κούκος. Ένα σουτ για δύο πόντους. Δεν κατάφερε να πετύχει κάτι ο Καβουράς. Ο Λίζος αφήνει. Όχι, ο Σασάνης, με συγχωρείτε, αφήνει στον Πολίζο. Μαλά στο πλάι, Τζιάτζιος θα το επιχειρήσει. Δεν μπήκε το καλάθι, μαζέψε ο Κατσιλιέρης. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα, πριν να πάμε στο ημίχρονο. Κατσιλιέρης κατεβάζει αργά-αργά. Ψάχνει επιλογή για συμπαίκτη. Πήρε ο Κόνστας. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Θέλει να περάσει ο Κώστας, του φύγει μπάλα από τα χέρια και βγαίνει τώρα ο Τζιάτζιος στο ανοιχτό γήπεδο, προσπαθεί να τον ακολουθήσει ο Κάβουρας, δεν μπορεί να τον προλάβει, δεν μπορεί να τον σταματήσει. 16-43. Λίγο δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Με ρίσκο η πάσα πέρασε ωστόσο για τον Κούκο, αυτός επιχείρησε το τρίποδο, το βάλε.
για το 19. 43, 8 δευτερόλεπτα για τους κιτρινομαύρους. Ο Λίζος, 4-3, κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Πολίζος από κοντά και θα πάρει και το φάουλ, μάλιστα λίγο πριν το τέλος. Και θα πάει και στην γραμμή. Αυτό είναι και το τρίτο φάουλ, μάλιστα, για τον Κούκο. Έξω η πρώτη βολή του Πολίζου, δεν αλλάζει το 19-43. Τα επόμενη πόλη λίγος χρόνος, απλά θα δούμε μέσα η μπάλα. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο, 19-44 δείχνει το σκορ. Άρχισε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Σπάρτακο, 19-44 δείχνει το σκορ. Απόλυτο πρωταγωνιστές του παιχνιδιού οι Banners μέχρι τώρα. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτά τα 20 λεπτά που απομένουν ακόμα στην αναμέτρηση. Για αν οι Banners θα έχουν ένα εύκολο βράδυ και θα φτάσουν τελικά σε μια άνετη επικράτηση. Να δούμε αν θα μπορέσουν οι Headhunters να βγάλουν κάποια αντίδραση. Κατσιλιέρης με πλάτη. Βρήκε τον Ταχτσίδη, αυτός θα αυξήσει το πλάι και ο Κάβουρας εκτέλεσε για 2. 21-44. Ο Λίζος, που ήταν από τους καλύτερους του πρώτου ημιχρόνου, σαν τώρα επιλογή. Τσαχάκης από το ύψος της βολής, θα μπει μέσα η μπάλα. 21-46. Ο Ρούσας, μόνος να τελειώσει την φάση, ο Πολίζος βρήκε μόνο το χέρι του αντιπάλου του. Παραδέχεται κιόλας ότι έχει κάνει το φάουλ. Και έτσι ο Ρούσας τώρα πάει στην γραμμή για 2 βολές, έπειτα από το πρώτο μαδικό των κίτρινων μαυρών. Είναι άστοχη η πρώτη προσπάθεια. Χάνει και την δεύτερη βολή. Λίζος πάει προς τα μέσα με φόρα σε αυτό το post to post για το 21-48. Ρούσας άφησε στον Κούπο. Καμπουράς και τώρα Κατσιλιέρης. Το πάσα δεν πέρασε. Εδώ το Γιάννης ξέχασε για λίγο την μπάλα, άφησε στον Πολίζο. Έκλεισε καλά εδώ η άμυνα των Headhunters, κέρδισαν και την κατοχή μάλιστα. Κούπος και πάλι. Καβουράς δεν βρήκε κάποια διαθέσιμη πάσα, πήρε το σουτ. Σταμάτησε στο σίδερο η προσπάθειά του και τώρα ο Σασάνης θέλει να τρέξει. Βρήκε και την πάσα, ο Ροντογιάννης στον Τσαχάκη, με το σκάτσαλα πάνω του αντιπαλός του. Και έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή λοιπόν ο Τσαχάκης. Όχι τελικά, από την baseline θα επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι. Με τον Γιώργο Ροντογιάννη. Είναι αυτός που θα ψάξει συμπαίκτη. Τσαχάκης επέλεξε τον Πολίζο, το 14 λεπτό για την επίθεση των Banners. Πέρασε ο Πολίζος εξαιρετικά και έφτασε σε ένα εύκολο καλάθι για το 21-50. Από μια φάση η οποία ολοκληρώνεται με αποτελεσματικό τρόπο από τα χέρια του Πολίζου. Στο συν 29 πλέον έχουν φτάσει κιτρινόμαυροι. Κατσιλιέρης έκανε την προσπίση, αστόχησε, ακολούθησε ο Κάβουρας εκεί για να πετύχει το καλάθι.
για το 23-50. Πάτσε εδώ να βγάλει μια γρήγορη φάση ο Πολύζος. Η πάσα του όμως ήταν λίγο πιο δυνατή. Πέρασε κατευθείαν εκτός η μπάλα. Και τώρα ο Κούκος. Ήψωσε για τον Κατσιλιέρη. Κολλημένος πάνω του ο Τσαχάκης. Κρατάει το πόδι του ο Κατσιλιέρης. Δείχνει να έχει χτυπήσει. Και τώρα σηκώνεται ο Κόνστας για να περάσει το μάτς. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο ψηλός των Headhunters. Μπαλά είναι για τους γηπεδούχους, δεν έχει δοθεί φάουλ. Απλώς σταμάτησε το παιχνίδι γιατί είχε χτυπήσει ο Κατσιλιέρης. Ωραία βγήκε η συνεργασία, δεν ήρθε όμως το καλάθι από τον Ταχτσίδη. Καβουραζίτς στην περιφέρεια, πήρε και το τρίποντο, δεν το έβαλε. Ποιος ακούμπησε τελευταίος, η μπάλα είναι για τους Headhunters. Ο Πολύζος λένε οι διαιτητές. Ήταν ο παίκτης που βρήκε τελευταίος. Έχουμε και μια διακοπή. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της επίθεσης. Ταχτσίδης, εξαιρετική επαναφορά. Σε μόλις ένα δευτερόλεπτο κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς το καλάθι γηπεδούχη. 25-50. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τον Ταχτσίδη να την ολοκληρώνει με επιτυχία. Ροντογιάννης από κοντά το βάζει. 25-52. Άμεση απάντηση τον Γιώργο Ροντογιάννη. Κούκος. Πήρε ο Καβούρας, κόπηκε η πάσα. Δεν προλάβε στην συνέχεια ο Ροντογιάννης. Μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Πήρε στην περιφέρεια ο Κόνστας. Ρούσας, ακοπή, εξαιρετική άμυνα. Κασάνης. Δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα ο Ροντογιάννης. Κόρτας έφυγε στην άλλη πλευρά, Ταχτσίδης στο ανάποδο lay-up. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους κιτρινόμαυρους. Ο Λιζός. Με φόρα ο Τσαχάκης, εδώ δεν σταματήσει κανείς. Βρήκε ορθά ανοιχτό διάδρομο για το 25-54. Και 45 τώρα στο ρολόι για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Καβουράς. Πήγε και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια, πλησίασε χωρίς να φοβηθεί. Ρούσας μάζεψε 9-14 επίθεση και πάλι Καβουράς κατευθείαν δεν μπορεί. Ταχτσίδης ακολούθησε και αυτός. Μάχες εκεί για να καθαρίσει το rebound του κιτρινόμαυρου, θα τα καταφέρουν. Τώρα Πολύζος. Ο Ροντογιάννης άφησε εξαιρετικά την πάσα στον Σασάνη. Θα χρεωθεί την assist για να πάρει τους πόντους ο Σασάνης. 25-56. Ταχτσίδης για προς τα μέσα, σπάσιμο της μέσης. Ωραίο καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ταχτσίδη για το 27-56. Πολυζός. Οργανώνει αυτή την επίθεση των Banners. Θα βγει δυναμικά ο Ταχτσίδης, θα πετάξει αυτό στην μπάλα. 5 δευτερόλεπτα τώρα από μένουν στο ρολόι για τους κιτρινόμαυρους. Για τους οποίους επιστρέφουν Ντάουντι και Νίνης. Ροντογιάννης βρήκε ωραία τον έτερο Ροντογιάννη, τον Γιώργο, αυτός θα πετύχει τον goal foul. 27-58. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα γίνει μια ακόμα αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσιάτζιος πέρασε το μάτς.
πρώτο Γιάννης ο Βασίλης πέρασε εκτός. Ενώ ο Γιώργος τώρα ετοιμάζεται για τη μία βολή του. Θα την βάλει και αυτή. 27-59. Και τώρα την θέση που θα πάρει ο Σπύρος Ζωτογιάννης. Καχτσίδης πήρε αυτή τη μακρινή πάσα. Αλλά κατέληξε στο πλάι, στον Ρούσα. Ποιος κέρδισε το φάουλ από τον Διαζιό. Κατσιλιέρης γυρίζει περικυκλωμένος εκεί από κίτρινες φανέλες. Διαζιό Ρούσας, με συγχωρείτε, θα πετύχει το τρίποντο μπροστά από τον Διαζιό για το 30-59. Κάνει τις σταυρωτές ο Πολύζος. Βγήκε και την πάσα Νταούτη με φόρα προς τα μέσα. Δεν μπορεί εκεί να τον περιορίσει κάποιος. 30-61. Δύο λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Στο συν 31 έχουν φτάσει πλέον οι μπανέρς. Κατσιλιέρης πήρε και το σκριν, Νταούτη όμως έμεινε πάνω του. Βγήκε δυναμικά ο Διάτιος, έκλεψε. Εφιός στην αντίπαλη ρακέτα, σκόραρε με το δεξί lay-up, 30-63. Χτυπούν γρήγορα εδώ οι headhunters, δέχτηκε το στόπο όμως ο Κώστας. Και μάλιστα η κατοχή περνάει και στα χέρια των κυπρινόμαυρων. Πολύζος. Έπαιξε με τον Σπύρο Ροδογιάννη. Πάει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, κόντρα σε δύο. Κατσιλιέρης θα το σταματήσει και δεύτερη τάπα και του γράπωσε και την μπάλα. Κατσιλιέρης τώρα τρέχει στην άλλη πλευρά. Θέλει κάποια βοήθεια, θα την βρει στα χέρια του Ταξίδη. Το αφήνει έξω. Ένα τρίποντο του Κούκου εκτελεί για 3. 33-63. Στρογγυλά, στρογγυλά. Στις 30 από τους διαφορά, Διάτιος. Βγήκε μπροστά του ο Ρούσας, Λοπολίζος. Στέκεται για 2 από μέση απόσταση, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Μάδεψαν και πάλι, κυτρινόμαυρη, Πολύζος ζητάει. Ο Νίνης είναι αυτός που βρίσκεται στην περιφέρεια στυμμένος για να ζυγίσει το σουτ. Follow από τον Πολύζο για να αφήσει αυτό στην μπάλα εντός καλαθιού. 33-65. Παίρνουμε και στο τελευταίο λεπτό για την τρίτη περίοδο πάντα. Ανέβασε ταχύτητα ο Κώστας και έρθει το φάουλ. Είναι το τέταρτο για τον Νίνη. Στη γραμμή. Τώρα λοιπόν ο Κώστας. Πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη όμως για το 34-65. Διατζιός σε μια γρήγορη επίθεση, γρήγορο καλάθι. 34-67. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κώστας αφήνει δίπλα του στον Καβουρά. Κατσιλιέρης, μπάλα έξω. Έφτασε στην γωνία στον Ταχτσίδη. Το σηκώθηκε μετά την προσπίση, έχει φτάσει στο 0 το ρολόι. Δεν θα πάρουν κάτι από αυτή την επίθεση οι headhunters. Και από το πλέι τώρα θα επαναφέρουν οι κίτρινόμαυροι για την τελευταία δική τους επίθεση. Νίνης άρχισε στον Ντάουντι. Διάτζιος, 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Λίζος πλησίασε. Τα χάλασε εκεί στο τελείωμα. Πρωτογιάννης μάζεψε, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να σηκωθεί ο Διάτζιος, θα το κάνει. Δεν θα τελειώσει καλά. Και ολοκληρώνεται έτσι και η τρίτη περίοδος με το σκορ να δείχνει 34-67.
Ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος που βρίσκει τους μπάνερ στο 34-67. Δεν θα αλλάξει αυτό από το τρίποντο του Νίνη, θα αλλάξει όμως στην συνέχεια από το δίποντο του Τζιάτζη, νομίζω. 34-69. Στο συν 35 βρίσκεται τώρα το κοντέρ. Μπορούν να ανεβάσουν κι άλλο το προβάδισμά τους οι κυτρινόμαυροι. Τζιάτζιος θα το κάνει. Καλάθι και φάουλ. 34-71. Οι μπάνερς κάνουν ό,τι θέλουν στο σημερινό παιχνίδι. Μια τρομερή εμφάνιση για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Σαφώς προβληματισμένοι οι headhunters από τη μεριά τους, οι οποίοι έχουν έρθει με αρκετές απουσίες σήμερα, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μάτς και έτσι βρίσκονται μπροστά σε μια βαριά ήττα. 34-72 μετά και την εύστοχη βολή. Ρούσας, πλέον οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να φέρουν την διαφορά σε πιο νορμάλ επίπεδα, καθώς δεν νομίζω πως μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω από το μάτς. Έφτασε το 0 το ρολόι. Δεν καταφέρνει να εκδηλώσουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Και έτσι πάλι απέναντι στα χέρια των μπάνερς. Πολύζος. Γύρισε ωραία το κορμί του, δεν τελείωσε καλά. Ακολούθησε ο Σπύρος Ροδογιάννης, αυτός αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 34-74. Ρούσας, σκαστή πάσα. Προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Κάβουρα, παρενεύει εκεί κάποιος παίχτης των Μπάνερς. Ενώ ο Κατσιλιέρης τώρα επιστρέφει για τους γηπεδούχους. Κατσιλιέρης από κοντά κόπηκε καθαρά από τον Νταουντή. Πολύ σωστή και τον Σπύρο Ροντογιάννη, δεν είναι κανένας γύρω του. Θα πάει έτσι ανενόχλητος μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Για το 34-76. Κουκός, Κόνστας με συγχωρείτε, αυτός τον Κατσιλιέρη. Κλείνουν αμέσως δύο παίχτες πάνω του. Επιλέγει έτσι τον Ρούσιν στην περιφέρεια. Καβουράς τώρα. Σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει. Διεκδικήσει με εκεί η μπάλα, μάζεψε ο Ρούσας και κρατάει έτσι την επίθεση στους γηπεδούχους. Θα εκτελέσει και για τρεις το θέλει, το σου το πήρε, δεν το έβαλε. Ναι, ευκαιρία όμως για τους headhunters, ξανά η μπάλα στον Ρούσα. Άφησε στον Κάβουρα, σηκώθηκε για δύο, ίσα ίσα βρήκε ο Στεφάνη μπάλα. Πέρασε έτσι χωρίς κάτι καλό και αυτή η επίθεση. Ο Λίζος για τον Σπύρο Ροντογιάννη, την ώρα που πήγε να εκτελέσει του γλίστησε μπάλα από τα χέρια. Τζιάτζιος σε ένα μαρκάριστο σούτ. Νέα ευκαιρία με Ροντογιάννη, ούτε τώρα. Παραμένει στο 34-76. Καβουράς πρόλαβε. Πάσα το όμως δεν είναι καλή στην συνέχεια. Τζιάτζιος με αριθμητικό πλέον έκτημα μπροστά τώρα και οι μπάνερς. Πήγε κόντρα στον Κατσιλιέρη και ο Νταουντή. Θα του πάρει το φάουλ. Και έχουμε έτσι βολές. Μέσα η πρώτη. Θα βάλει και την δεύτερη, 34-78. Στέκεται στον αέρα χωρίς καλή ισορροπία, θα καταλήξει να σε μπάλα, το έκανε το χατήρι για το 36-78. Πολύ ζωής για τους μπάνερς. Πάει από τα δεξιά, πολύ καλή άμυνα από τον Κόνστα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση, θέλει να τα κάνει όλα μόνο στο Πολύζος. Ήρθε όμως εκεί για να μαζέψει την μπάλα ο Ντάουντι, αστόχησε από την κορυφή τώρα ο Νίνης. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Νέες μάχες, κερδισμένος ο Ντάουντι, δεν σκοράρει ούτε αυτός όμως. Θα το κάνει ο Σπύρος Ροντογιάννης. Της βρέθηκε και στο παρκέ, 36-80.
δεύτερος Ζωντογιάννης, ιδιαίτερα δραστήριος στην τέταρτη περίοδο. Έχει κάνει καλή δουλειά στα επιθετικά rebound, έχει ανανέωσει αρκετές επιθέσεις. Έτσι, ανέβασε κι άλλο την διαφορά στο σύν. Στο σύν 44. Και έχουμε και time out τώρα. Στη γραμμή τώρα ο παίκτης των γηπεδούχων, ο Κόνστας, θα μειώσει σε 37-80. Τέλει και την δεύτερη, τη δεν θα καταλήξει τον στόχο. Κασάνης. Ένα σούτ από το πλάι του Βασίλη Ροντογιάννη, δεν θα καταλήξει τον στόχο. Διάτζιος. Ροντογιάννης δεν θα πάρει, έρχεται όμως και ο Τσαχάκης για να τροφοδότη στον Πολίζο. Θα το χάσει αυτός. Σασάνης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Διάτζιος σηκώνεται, έχει πάρει το φάουλ. Βολές τώρα για τους μπάνερς. Αστοχή δεύτερη βολή. Έχει μείνει ξεχασμένος ο Ρούσας στην άλλη πλευρά και προλαβαίνει και την άμυνα του Τζιάτζιου για το 39-81. Ταχάκης βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των Headhunters. Ο Ρούσας πήρε και το επιθετικό φάουλ. Γίνεται και μια προσπάθεια τώρα να σκουπίσει το παρκέ εκεί στο σημείο που προσγειώθηκε ο παίκτης των γηπεδούχων. Ταχτσίδης αφήνει στον Κόνστα. Και αυτός κατεβάζει. Διάζιος κατάλαβε την πάσα. 3-2 τώρα μπροστά. Συμφωνείτε. Ο ίδιος για την εκτέλεση, Γιώργος Ροντογιάννης προσπαθεί να βρει χώρο, εξαιρετική και πανέξυπνη πάσα για τον Τζιάτζου, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα, δεν μετράει το καλάθι. Ταξίδης. Ο μέση απόσταση δεν έβαλε πολύ δύναμη, ο ίδιος μάζεψε το rebound και μπαλαφθάνει στην γωνία. Κάβουρας τώρα σε ένα μακρινό σουτ, δεν θα βρει στόχο. Παραμένει το 39-81, πέρασε και η μακρινή πάσα. Σε θέση βολής ο Γιώργος Ροντογιάννης. Δεν έχει κανένα θέμα για να τελειώσει την φάση για το 39-83. Τελευταία 4 λεπτά τώρα στο χρονόμετρο. Για δικαστικού χαρακτήρα, καθώς εδώ και ώρα γνωρίζουμε τον νικητή. Αυτό που απομένει πλέον είναι να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά στο παιχνίδι. Βασίλης Ροντογιάννης και Τζιάτζιος μετά το άστοχο σουτ, 39-85. Τρίποδο τώρα, όχι καλό από τον Κουκό. Ο Λίζος, Σασάνης με συγχωρείτε, θα πάρει το φάουλ, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Πάμε σε μία διακοπή για time out. Θα μπει τελικά μέσα η μπάλα στην πρώτη προσπάθεια του Σασάνη. 39-86. Να πηδάει η μπάλα ξανά, θα του κάνει το χατήρι. 39-87. Θα σπάσουν το φράγμα των 90 πόντων οι φιλοξενούμενοι. Ένα τρίποντο μπορούν να το κάνουν. 2-25 πριν από το τέλος. Πήρε ο Καβουράς και άφησε έξω εκεί όπου περιμένει ο Κόνστας. Τσεκάρει και το ρολόι, βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να εκτελέσει και θα το κάνει, όχι καλά.
Πρωτογιάννης με απάσα ολόκληρου γηπέδου, θα καταλήξει όμως εκτός κατευθείαν η μπαλά. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Το θυμίζω, 39-87 το σκορ. Κόνστας. Πήγε το σκριν, πέρασε. Κέρδισε το φάουλ. Και έχουμε και δύο βολές. Κόνστα, ο οποίος θα κλέψει, θα τελειώσει και μόνος του την φάση με επιτυχία, 30-41, με συγχωρείτε, 87. Σασάνης, ένας για δύο πόντους άστοχο, μείνεις μετά το επιθετικό rebound, θα το χάσει, μια ευκαιρία με Ροντογιάννη και έχουμε κατοχή για τους banners και πάλι. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι έπαιξαν γρήγορα. Ο Ροντογιάννης έκοψε προς το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Θα τον στείλει στην γραμμή των βολών, ένα λεπτό για 14 λεπτά ακόμα και το τέλος. Οι μπάνερς λοιπόν θα πανηγυρίσουν σήμερα την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και τέταρτη συνολικά στο πρωτάθλημα της Development 2 League. Θα πάνε στο 4-1. Ενώ από την άλλη, οι headhunters ούτε σήμερα θα μπορέσουν να πάρουν το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα. Θα γνωρίσουν την πέμπτη συνεχόμενη ήττα, μετά και αυτοί που γνώρισαν στο προηγούμενο μάτς από τους Πελαργούς 1987. Θα πέσουν έτσι στο 0-5. 41-89 τώρα το σκορ, τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Ρούσας για 2, δεν μπαίνει το καλάθι. Καβούρας θα το πάρει και αυτός, ούτε τώρα. Γιώργος Ροντογιάννης, Τσαχάκης πάει προς τα μέσα, ωραία κίνηση, θα τελειώσει μόνος του για το 41-91 και έτσι ξεπερνούν τους 90 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Μουσική 16 δευτερόλεπτα τώρα για το φινάλε. Ταχτσίδης σε τα σκοράρι, 43-91. Και από εδώ ολοκληρώνει το παιχνίδι, νίκη λοιπόν για τους Spanners, οι οποίοι θα επικρατήσουν με το ευρύ 91-43 επί των Headhunters.